Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder και του FNL Guide, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Chef. Βρίσκομαι στην περιοχή Μακρυγιάννη, σε εστιατόριο Τραπεζαρία, για να γνωρίσω τον Chef της, τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είναι ένας ακόμα εκφραστής της νέας ελληνικής κουζίνας. Είμαι πολύ περίεργος να τον γνωρίσω και να δω τι θα μας φτιάξει. Ελάτε μαζί μου. Μαγειρική προέκυψε τελείως τυχαία. Δεν την είχα ως όνειρο να γίνω μάγειρας. Ενώ μαγειρεύαν όλη η οικογένειά μου, ο πατέρας μου είχε εστιατόριο στη Σύρο την εποχή του 80. Εγώ αναγκαστικά έψανα κάποιο χαρτζηλίκι στο γυμνάσιο και ασχολήθηκα σε ένα φιλικό με ζητοπολείο, ενός συγγενή μας, στο Θησίο, πολύ γνωστό μέχρι τις μέρες μας. Ξέρεις, δουλειά στο χαμάλι. Φέρε αυτό, αντεφέρε, ο αϊφέρε που λένε. Κάνε ένα τασάκι, λίγο λάτζα, βοήθα τον μπάρμαν, κάνε και ένα καφέ και τα γνωστά αυτά των παιδικών χρόνων. Στην πορεία. Το μεγάλο μου ψώνιο ήταν να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός, που έχω κάνει μία ώρα πτήση στα Αριζιανά της Ελλάδας, δεν με άφησαν παραπάνω. Και μετά στο Λύκειο αποφάσισα να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία και το μοντάζ, κινηματογράφο, στο οποίο είχα και ένα ταλέντο από ό,τι λέγανε. Αλλά παράλληλα, πριν τελειώσει το Λύκειο, δούλευα πιο εντατικά κουζίνα, στο συγκεκριμένο μαγάζι πάλι. Τα οποία μου απέφερε, δεν σου κρύβω, και αρκετά χρήματα. Θες ότι είμαστε νέοι και θέλαμε και το χρήμα, γιατί ήταν και ένα μέσο να εντυπωσιάζει και τις ομορφιστικές κοπέλες. Οπότε, τελειώνοντας τον ένα χρόνο της σχολής, λέω: δεν είναι αυτό για μένα. Κατόπιν τα μυαλά μου είχαν πάρει αέρα γιατί είχα μάθει καλά τη δουλειά και λέω: εγώ θα γίνω F&B manager. Και ένας καλός φίλος, επαγγελματικός μου πατέρας, ο Στρατής, αποφάσισε να πάει σε μια σχολή στην Αθήνα, κλείνοντας το μάτι στην διευθύντρια. Και ενώ εκεί που γράφτηκα εγώ υποτίθεται για να γίνω F&B manager μεγάλος θεατρανός, ξαφνικά βρέθηκα στο τμήμα μαγειρικής. Με τον πολύ μεγάλο σεφ, που δυστυχώς δεν είναι παλιά μαζί μας, τον Σίμωτο Δημητριάδη, που είναι και ο μέντορας μου. Τον ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί μας δίδαξε πώς είναι να είσαι ένας σωστός μάγειρας και επαγγελματίας στον χώρο. Και μετά από το Σίμωτο Δημητριάδη, αγάπησα τη μαγειρική και το έκανα και επάγγελμα πλέον επί της ουσίας. Δηλαδή, τέλειωσε το Λύκειο και συνέχισα. Η εστίαση, πλέον δηλαδή και λόγω ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου εστιατορίου, το βλέπω ως εστίαση και όχι απλά μαγειρική, έτσι. Οφείλει να είναι και ψυχαγωγία. Δηλαδή, ο άλλος να έρθει και να περάσει όμορφα. Εστίαση και γαστρονομία είναι αλληλένδετα. Έτσι. Δεν μπορεί να μπει κάποιος σε ένα βρώμικο χώρο που να μην μυρίζει ωραία, να έχει πολύ φασαρία, να έχει κάπνα. Δεν μπορεί να έρθει σε ένα χώρο που ο κόσμος είναι αγενής. Δεν μπορεί να έρθει σε ένα χώρο που δεν είναι φροντισμένα τα τραπέζια, το μπάνιο του, όλο το κομμάτι της εστίασης. Που εκεί μέσα είναι και η γαστρονομία. Το ένα μέσα στο άλλο τέλος πάντων. Το ένα συμπληρώνει το άλλο απαραίτητα. Ως μάγειρας, η φιλοσοφία μου είναι να φάμε εμείς καλά και να φάνε οι άλλοι καλύτερα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, δηλαδή, και μάλιστα αυτό είναι και το σλόγγαν μας στο site που υποστηρίζουμε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το Μαζί για το Παιδί και την ActionAid, γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο, τρώγοντας εμείς καλά σε ένα εστιατόριο, να μπορέσουμε με αυτό το μικρό ποσό που μπορεί να προσφέρει ο καθένας να φάνε και κάποιοι άλλοι καλύτερα από εμάς. Είναι σαν τις παστίλες που διαφημίζουν τώρα, κατάλαβες, αλλά είμαστε λίγο πιο μπροστά εμείς. Τέλος πάντων, η φιλοσοφία, η καθαρή μαγειρική είναι: δεν θα σερβίρω κάτι που δεν θα μου άρεσε εγώ να το φάω τη συγκεκριμένη συνταγή. Θες να κάνεις φερρυπίν ένα πουρέ από αγκινάρες ή ένα αγκινάρες καρπάτσιο, μπορεί προσωπικά να μην τις προτιμώ τις αγκινάρες στην καθημερινή μου διατροφή, δεν είναι αγαπημένα μου προϊόντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως να το μαγειρεύω. Το ίδιο και την κάπαρη. Οφείλω σε αυτό το πιάτο λοιπόν, που θα έχει κάπαρη και αγκινάρες φερρυπίν, να δώσω το 100% του εαυτού μου. Να το κάνω σχεδόν τέλειο ή δυνατόν. Τέλειο δεν υπάρχει βέβαια, γιατί θα είχαμε σταματήσει να μαγειρεύουμε. Κάθε μέρα πρέπει να συμπληρώνεις. Ένα 20%-30% αν χάνεις, είναι καλό. Γιατί πρέπει κάθε μέρα να επιμορφώνεσαι. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Και η διαστροφή μου επίσης να θα ήθελα να ακούω. Δηλαδή, πολλές φορές έχω σκεφτεί να βάλω ακόμα και μικρόφωνα κάτω από τα τραπέζια. Να ακούω τι λέει ο πελάτης στην πρώτη μπουκιά. Ακόμα πιο μεγάλη διαστροφή είναι όταν ανοίγουν τον κατάλογο μου να ακούσω τι λένε. Πώς διαβάζουν. Γι' αυτό κάποια φορά μου λένε το τηλέφωνο τι έχετε σήμερα. Και λέω: μπείτε στο site να το διαβάζετε. Είναι διαφορετικά να το διαβάζει ένα μενού, διαφορετικά να το διαβάζει κάποιο άλλο. Ακόμα και αν είναι ο ίδιο ο σεφ. Δεν μπορεί να. Η ανάγνωση είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για μένα. Αγαπημένα υλικά. Μου αρέσει πάρα πολύ το κρέας.
αλλά λατρεύω τα θαλασσινά και τα ψάρια. Πολλοί πελάτες και φίλοι που έρχονται και δοκιμάζουν εδώ και καιρό τα πιάτα μου λένε ότι έχω μεγαλύτερη έφεση να μαγειρεύω θαλασσινά και ψάρια. Γενικά ότι είναι κάτω από το βυθό. Φύκια, διάφορα πράγματα. Οπότε με την παρόντευσή του το έχω εξελίξει και λίγα γι' αυτό. Νομίζω ότι έχω μεγαλύτερη έφεση σε αυτό. Μ' αρέσει να το τρώω κιόλας. Δηλαδή, ψάραβα και μικρός με τον πατέρα μου. Οπότε νομίζω είναι σχετικά καλύτερος. Αγαπημένα μου υλικά, εκτός από κάποιο ψάρι, ας πούμε, φερρυπίνη, σκορπίνα που θα κάνουμε και σήμερα ή μια ωραία, ας πούμε, καραβίδα, ας πούμε, από το Λουτράκι, είναι το καλό αλάτι, αφράλατο από τη Μάνη, από τα Κύθυρα. Το φρέσκο λάδι είναι πάρα πολύ ωραίο, ομό, ειδικά πάνω από τα θαλασσινά και τα ψάρια στις σαλάτες και δουλεύουμε από ένα πολύ γνωστό κτήμα ενός συνοπείου στην Ολυμπία. Τα χόρτα, τα βότανα που δίνουν έτσι ωραία διακριτικά και ξένα αρώματα. Τα μπαχαρικά έχουν εξίσου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι βάση για την γαστρονομία. Λίγο κάποια πιο ιδιαίτερα, μην μείνουμε στο Κίμινο, στο Κόλιανδρο και στο Γλυκάνισο, ακόμα και στον Αστεροειδή, υπάρχουν και πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα, όπως η κουμπέμπα φερρυπίνη, ένα πολύ ωραίο ξύνο πιπέρι που θα μαγειρέψουμε σήμερα τη σκορπίνα, η Λουίζα, ο κέδρος που λεμονίζει για αυτός και ταιριάζει πολύ ωραίο και με κρέας και με ψάρι, που είναι η βάση για το τζιν, η παρασκευή του τζιν. Εκεί νομίζω ότι θα κλείσουμε στα υλικά. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Η τραπεζαρία προέκυψε, είναι ένα μαγαζί της κρίσης και αντέχει και τις επικρίσεις, έτσι είναι και το σλόγγαν μας. Δηλαδή προέκυψε την ανάγκη του να βρούμε 5 άνθρωποι δουλειά. Πρωτίστως εγώ, γιατί δεν μπορούσα πλέον να απασχοληθώ κάπου. Όχι, δεν μου δίναν χρήματα. Δεν υπήρχε η παιδεία σε κάποιους εστιατόρους να μπορέσουν να καταλάβουν αυτό που θέλω να κάνω. Οπότε λέω τι θα κάνω. Μαζεύομαστε παιδιά, βρήκα αρχικά 5 γνωστούς μάγειρες, σερβιτόρους και 2 ανθρώπους καθαριότητας στη Λάντζα. Και λέω παιδιά, θα κάνω αυτό. Είστε μέσα, είμαστε μέσα. Ξέρω ότι δεν είμαι επιχειρηματίας, είμαι μάγειρας. Οφείλω και μέχρι τώρα είμαι πολύ συνεπής να τους έχω ικανοποιημένους όλα αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Και αυτό το τυπικό κομμάτι. Το ρομαντικό κομμάτι είναι ότι όλοι βοηθάνε να πάνε το μάγαζι μπροστά. Και οι μαγειρές μου τα σερβίρουν και οι σερβιτόροι μου, αν χρειαστεί, μπορούν να φτιάξουν κάτι για να ξελασκάρουν την κουζίνα. Και η καθαριότητα το ίδιο, να βοηθήσει στο υπόλοιπο κομμάτι. Η τραπεζαρία είναι ένα πολύ μικρός χώρος. Ευτυχώς ο κόσμος αντελήφθη θέλει να κάνουμε και μας στηρίζει. Είναι η δεύτερη σεζόν που διανύουμε, γιατί είναι χειμερινό κυρίως μαγαζί. Έχουμε κάτι στα πλάνα μας, όλα θα είναι σε ένα μήνα ανακοινώσιμο. Είμαστε στην περιοχή του Μακρυγιάννη, κοντά στην Ακρόπολη, ένα σημείο αναφοράς για την Ελλάδα. Και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από ελληνική κουζίνα. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν κάνουμε κλασικές ελληνικές συνταγές, αλλά παράγουμε κλασικές ελληνικές γεύσεις όμως. Δηλαδή δεν θα κάνουμε φερρυπίνη ένα κλασικό μουσακά, θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν ή ένα παστίτσιο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μουσακά με αγκινάρα και ένα κοιμά από κοτόπουλο, ένα κοιμά από αρνί φερρυπίνη. Δεν είναι ένα κλασικό μουσακά, έτσι που τρώμε σπίτι μας. Και δεν σου κρύβω, αυτό έχει να κάνει και με μια φοβία δικιά μου, το να ανταγωνίζομαι συνέχεια τις μαμάδες και γιαγιάδες. Δηλαδή, η μαμά μου έχει κάνει αυτό και να σου φέρω από τη γιαγιά μου αυτό. Ειλικρινά. Και μάλιστα από πολλοί πελάτες που μας λένε κάτι τέτοιο, λέω παιδιά, εγώ είμαι εδώ για εσάς. Πολύ ευχαρίστω να δεχτώ να πεσχέσει. Και το δέχομαι και με χαρά. Και αν γίνεται να βάλω και την ταγία από κάτω, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα και κανένα κόμπλεξ. Γιατί από αυτούς πρέπει να μάθουμε, όπως και να έχει, την πατροπαράδοτη τεχνική και γεύση της χώρας μας. Έχουμε ένα φιλέτο από σκορπίνα που είναι απταγμένα με ψάρια, το οποίο το δουλεύουμε συνέχεια είτε ολόκληρο σε μορφή, πως σε αχνιστό θα έλεγα, με λαχανικά και ένα ζωμό από κρόκο κοζάνης που κάνουμε. Σήμερα το έχουμε φιλετάρει, το μισό κομμάτι θα το κάνουμε αχνιστό και μετά θα το καπνίσουμε ελαφρώς και το μισό κομμάτι, το άλλο, θα κάνουμε μια επιτόπια πηχτή με ένα έτσι ωραίο ζελεδάκι από δυόσμο, που να θυμίζει ουσιαστικά την πηχτή, δεν είναι πηχτή, είναι ένα ταρτάρ, ας πούμε, σφυρίδας, αλλά θα θυμίζει λίγο την πηχτή στη μορφή της, αυτό που σου λέγα πριν, δεν είναι κλασική συνταγή, είναι κλασική στην επίγευση. Αυτά.